κατάκτηση προκαλούν τα αποτελέσματα ενός πειράματος που έγινε εν μέσω καύσωνα στην Ελλάδα σε συνθήκες που δεν διαφέρουν καθόλου από την Κύπρο. Με τη βοήθεια ενός ντρόουν εφοδιασμένου με θερμική κάμερα και ενός θερμομέτρου έγιναν μετρήσεις θερμοκρασίας, οι οποίες στην καμπίνα έφτασαν σχεδόν τους 180 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή το αυτοκίνητο αυτό έχει 170 βαθμούς στην οροφή. Είναι ασύλλητο νούμερο. Το πείραμα έγινε λίγο μετά το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Δεν τυχαίο ότι θερμές ημέρες βλέπουμε συνέχεια στον δρόμο αυτοκίνητα να έχουν μείνει. Οι συνθήκες είναι σχεδόν εκτός κατασκευαστή. Ενώ εντός του οχήματος, που είναι και το πιο σημαντικό, το θερμόμετρο άγγιξε τους 50 βαθμούς Κελσίου, που ήταν και το ανώτατο όριο που μπορούσε να πιάσει το θερμόμετρο, γεγονός που σημαίνει ότι η θερμοκρασία ήταν πολύ ψηλότερη. Το θερμόμετρο τερματίζει στους 50, άλλο λίγο θα είχε σκάσει. Τις τελευταίες εβδομάδες, μάλιστα, έχουν καταγραφεί πολλά περιστατικά σε όλο τον κόσμο με θανάτους μικρών παιδιών, τα οποία έμειναν εγκληματικά μέσα στο όχημα για μερικά λεπτά, χωρίς οι μεγαλύτεροι να αντιληφθούν από πριν τον κίνδυνο. Πιο συγκεκριμένα, με μικρά παιδιά τα οποία οι γονείς είτε τα ξεχνούν μες στο αυτοκίνητο, είτε τα αφήνουν για 5 λεπτά όπως πιστεύουν και θα γυρίσουν γιατί κάπου πετάγονται, όλο και αυξάνονται. Στην Αμερική θεωρείται μάστιγα. Με τους ειδικούς να συστήνουν μεγάλη προσοχή, αφού οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται εντός οχήματος μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα ακόμη και σε ανθρώπους χωρίς κανένα ζήτημα υγείας.